Την προηγούμενη Τρίτη 20 Ιουνίου βρεθήκαμε στο Πογόνι. Είχα καημό και πόνο να κάνω κάτι για τον δρόμο. Πήραμε πλάνα και εικόνες με αρκετή κούραση και ταλαιπωρία από τη Σούχα, όπου εκεί ολοκληρώθηκε ο δρόμος του Δήμου Λιμποχόβου με τα άσφαλτο. Περάσαμε Πολίτσανη και φτάσαμε μέχρι τον Ιερό Ναό του προφήτη Ηλία στη Σοπική, πηγαίνοντας για τους ρημάδες. Έχουμε πλάνα σε όλον τον δρόμο. Πήραμε δηλώσεις και μας είπαν τον καημό τους οι κάτοικοι στους χωριάδες και στη Σοπική. Όλα αυτά θέλω να τα παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα. Τι έχουν καημό, θα το πω και σήμερα. Τους πονάει ο δρόμος. Τους πονάει και το κατοστάρικο που πληρώνουν για να έρθουν από τη Σοπική μέχρι την Κακαβιά ή και μέχρι το Αργυρόκαστρο. 100.000 λεκ, ξέρετε τι εστί για έναν παππού και μια γιαγιά που έχει αγροτική σύνταξη στην Αλβανία. Καταλάβατε, κύριε αρμόδιοι? Να ανοίξει διάβαση στους ρημάδες θέλουν. Όλα αυτά όμως την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα εστιαστώ με το χωριό πρότυπο. Τους χωριάδες. Αρχικά, πλάνα και εικόνες. Από το χωριό Χωριάδες που τραβήξαμε με την κάμερα της εκπομπής, μέσα στο λιοπύρι ουσιαστικά, πολύ κούραση και ταλαιπωρία, και επιστρέφουμε. Αχ, χωριό μου.
καινούριο πρότυπο. Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας? Πήγαμε στους χωριάδες, όπως σας είπα, στο πολυλειτουργικό κέντρο, στον Ξενώνα, στο πρώην σχολείο. Εκεί όπου μας ξενάγησε ο γνωστός επιχειρηματίας και πρωτεργάτης στις αγαθοεργίες, στα κοινωνικά δρόμενα, στα ιστορικά δρόματα, πολιτιστικά δρόμενα του χωρίου Σχοριάδων και για όλο το Πογόνι. Ο Θωμάς Ωνάκας μας ξενάγησε. Πάμε να πάρουμε μια γεύση TST, Πολυλειτουργικό Κέντρο Σχοριάδων. Βρισκόμαστε στο Πνευματικό Κέντρο Σχοριάδων, το ξαχουστό χωριό, το χωριό πρότυπο για όλη την εθνική ελληνική μηνότητα, και πίσω μου τι έχω? Ένα κτίριο πρότυπο και αυτό. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα χωριό? Πώς μπορείς μέσα σε ένα κτίριο, όταν έχεις καρδιά, μυαλό, νου, σκέψη και όραμα, μπορεί να κάνεις μόνον αυτά? Και τα κατάφεραν οι σχοριαδίτες. Θα κάνω μια μικρή ξενάγηση και έχω την τιμή τώρα να έχω μαζί μου τον Θωμά τον Άκα, ένας από τους διοργανωτές, κεντρομόλος δύναμη, για να υλοποιηθεί, να οραματιστεί όλο αυτό το κτίριο. Θα κάνουμε τη μικρή ξενάγηση και μετά θα μας μιλήσει ο ίδιος TST, Πνευματικό Κέντρο Σχοριάδων. Κύριε Νάκα, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Θα ήθελα να μας συνοδεύσετε, να μας ξεναγήσετε, να δούμε τι εμπειρία έχει αυτό το κτίριο. Καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα τα πούμε και αργότερα, δηλαδή, για την αξία που έχει για μας όλους και προπαντός για το Πογόνι και για όλη την εθνική ελληνική μειονότητα. Τώρα εδώ βρισκόμαστε στο πρώην σχολείο, το οποίο με μεγάλο κόπο όλων των συγχωριανών, με προσφορές από όλους και πάνω απ' όλα με την καθοδήγηση της αδελφότητας, της κοινότητας, της νεολαίας, εμπορέσαμε βήμα-βήμα αυτό το κτίριο, με αυτά τα λίγα που μπορούσαμε να προσφέρουμε, να το διαμορφώσουμε σε ένα χώρο, πολυχώρο, πνευματικό κέντρο. Θα περιέχει καταρχήν μια αίθουσα συνεδριάσεων και όλα. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Θα τα δούμε. Εδώ όπως συνεδριάζει το Προεδρείο της Κοινότητας και λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις και η αδελφότητα και αυτά. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχουμε και τα αρχεία, βιβλία. Είναι ένας χώρος να συνεδριάζει και να παίρνει και τις αποφάσεις και ό,τι. Είναι σοβαρός χώρος, έχει τις επισημότητες. Ναι. Βλέπω εδώ έχει πολλά βιβλία. Έχει βιβλία, έχει αρχεία, έχει τις καρέκλες να καθίσουν, το γραφείο του πρόεδρου. Συνήθως τα πολυσταχωρία δικά μας οι πολυτουργούν, διότι δεν μπορούν να βρουν τη κοινή γραμμή. Τρεις είναι οι άξονες και οι πυλώνες. Προεδρείο του χωριού, αδερφότητα, εκκλησιαστική επιτροπή. Εάν αυτά γίνουν ένα, ακριβώς. Πέτυχε το χωριό. Εδώ είναι και επιτυχία σε εμάς. Μπράβο. Εδώ έχουμε κέντρο υγείας, το ιατρείο. Το ιατρείο. Πάμε να δούμε, εδώ είναι. Έχουμε και το γιατρό. Είναι ο γιατρός, είναι ο νοσοκόμος. Και ο νοσοκόμος. Και ο πρόεδρος εδώ του χωριού. Εδώ ο χώρος έχει συμπληρωθεί με κρεβάτι νοσηλείας, εξεταστικό κρεβάτι, το γραφείο, το κομωδίνο με τα φάρμακα, τις καρέκλες. Και ο γιατρός εδώ μας υποσχέθηκε ότι θα το εξοπλίσει και περαιτέρω. Εμείς προσπαθήσαμε όλα αυτά που βλέπετε, τα περισσότερα έχουν έρθει από την Αθήνα. Είναι προσφορά της γερών σας Μαρία Ελένη Καλέμη. Είναι μια συλλογικότητα, δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Σημασία έχει ότι ο γιατρός είναι πρόθυμος και εγώ χαίρομαι που βλέπω εδώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ακριβώς. Κάθε πόσο έρχεται ο γιατρός εδώ? Ο γιατρός όποτε έχει ανάγκη οπωσδήποτε, αλλά εδώ. Και κάθε εβδομάδα εδώ είναι. Εδώ είναι. Μπράβο. Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραία. Πάμε πιο πέρα. Εδώ έχουμε τον Ξενώνα. Ο Ξενώνας εδώ τι φιλοξενείται? Εδώ. Για ώρα ανάγκη, όποιος μπορεί να έρθει, θα τον φιλοξενήσουμε αφιλοκερδός, αλλά έχουμε έναν ξενώνα. Και ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τρία δωμάτια. Τρία παρόμοια δωμάτια. Παρόμοια δωμάτια. Αυτό είναι κλειδί της επιτυχίας, διότι αν θες να μετατρέψεις το χωριό σου σε τουριστικό προορισμό, χωρίς φιλοξενία δεν λέει τίποτα. Δεν γίνεται. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
και με το ψυγιάκι και με την τηλεόραση. Και εδώ έχουμε την τουαλέτα, σύμφωνα με τα πάντα, να εξυπηρετεί πάνω από όλα τον ξενώνα, αλλά και τους υπόλοιπους. Ο χώρος έχει τουαλέτα. Επειδή εσείς είστε πολύ άσχολος, αλλά το επίκεντρο το δικό σας το έχετε με τα βιβλία. Ναι. Έχετε και τη βιβλιοθήκη. Θα πάμε πάνω και θα δείτε πολλά και πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Και καλά πράγματα. Εδώ ο δεύτερος όροφος είναι πρώτος, γιατί εκεί το λέμε ισόγειο. Είναι ένας χώρος, εδώ που βλέπεις. Βιβλιοθήκη. Είναι η βιβλιοθήκη. Έχει πάνω από 5.000 βιβλία, δική μου προσφορά. Και πάνω απ' όλα εδώ είναι και οι εκδόσεις χωριάδες. Τα περιοδικά, τα συλλεκτικά, την υπηρετική παράδοση, συλλεκτικά αρχεία, όλα αυτά είναι εδώ, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για το να εμπλουτίσουμε το χωριό μας, τη βιβλιοθήκη μας και το μουσείο μας που θα δούμε πιο πέρα. Έχετε κάνει και το ημερολόγιο, θα το πούμε αργότερα πιστεύω, διαδρομή του ψωμίου του 2024, έτσι. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Ωραία. Μία ερώτηση για τη βιβλιοθήκη εδώ. Επειδή ξέρω πως λειτουργούν οι σύγχρονες βιβλιοθήκες, προοπτική ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης έχουμε. Έχουμε για την έβρεση. Για την έβρεση. Γιατί αλλιώς εδώ τώρα αυτά τα βιβλία, μόνο αυτά είναι όλα, οι εκδόσεις χωριάδες είναι όλες στο site του χωριάδων. Στο site, πολύ ωραία. Ναι. Ενώ όλα τα άλλα τα βιβλία, η ποικιλία δηλαδή, γίνεται προσπάθεια για την έβρεση, θα είναι εδώ το λάπτοπ, θα πει ο άλλος θέλω αυτό το βιβλίο, θα πει είναι στην τάδε θέση και θα το πάρει. Θα το αυτό πάρω θα απλά, αν εγώ τώρα είμαι στην Αμερική, ναι, και θέλω να διαβάσω μια έκδοση χωριάδων 2022, θα τη βρω ηλεκτρονικά, θα τη διαβάσω. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Πάμε πιο πέρα τώρα, εκεί βλέπω είναι η κουζίνα. Τι ακριβώς θα κάνετε εδώ? Είναι η Μητελής, ναι. Έχουν γίνει οι εγκαταστάσεις, έχουμε φέρει κάποια μηχανήματα, έχουμε πλήρες εξοπλισμό σε πιάτα, κουλαροπύρουνα και τα λοιπά, ποτήρια και όλα, για να φιλοξενήσουμε πάνω από 400 άτομα, τα οποία αυτή τη στιγμή, λόγω που το πανηγύρι γίνεται στο αθλητικό πάρκο, έχουν εγκατασταθεί εκεί. Έχετε δυνατότητες, ρε Θωμά, γιατί η ζωή στο χωριό συνεχίζεται και τώρα σπάνια έχουμε γάμους και αραβώνες και βαπτίσια. Τουλάχιστον να κάνει ο κόσμος ένα μνημόσυνο εδώ, έχει τη δυνατότητα. Έλα εδώ να δείτε τι θα δείτε. Α, γιατί ακριβώς. Έχουμε κάνει και μνημόσυνα, αλλά έχουμε κάνει και αραβώνας, έχουμε κάνει και γάμους. Αυτός ο χώρος εδώ φιλοξενεί 150 άτομα. Τον έχουμε ανοίξει, γιατί ήταν τάξη και εδώ, το ανοίξαμε και φιλοξενεί 150 άτομα. Εδώ έχουμε κάνει και γάμο και μνημόσυνα και βαπτίσια. Δηλαδή, και εκτός που έχουμε κάνει και συγκεντρώσει. Ναι, αλλά 150 άτομα έχει χώρο για χώρο εδώ, εκτός είναι να, ακριβώς, να έχουμε... κάνουμε γάμο με πολυφωνικά. Και εντάξει τώρα, δεν μιλάμε ο γάμος. Τώρα, ωραία. Πάμε... Για τις άμεσες ανάγκες του χωριού είναι ό,τι είναι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Και τ' άλλο που θα σας πω, προετοιμάζουμε τώρα και του χρόνου θα γίνουν τα εγγένεια για το ιστορικό, λαογραφικό, πολιτιστικό μουσείο των Σχωριάτων. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, πέρα από την προετοιμασία που είναι για όλα τα αρχεία και όλα αυτά που αυτά γίνονται στην Αθήνα στο γραφείο μου και έχω 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτά. Εδώ τι κάναμε, χαράξαμε ό,τι βλέπετε με τα μεγάλα αυτά θα πούνε τα πάνελ που θα περιέχει για όλες τις περιόδους την ιστορία των Σχωριάδων. Και σε αυτά που είναι τα μικρά θα μπουν φωτογραφίες, όπως αυτές. Όπως αυτές εδώ. Έχουμε ξεκινήσει, ναι, και θα έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα. Αλλά η ιστορία των Σχωριάδων και κάτι άλλο που θα σας πω, θα τα πούμε και μετά, είναι πάρα πολλά αρχεία που έχω συλλέξει. Πάρα πολλά από σημαντικούς ανθρώπους και εκτός αυτό αρχεία από τον καιρό του συνεταιρισμού, της εξουσίας, της γυναίκας, ναι, με τόπο του σχολείου και τα λοιπά, που όλα αυτά θα είναι ταξινομημένα και εκτός αυτό θα έχουμε και πολλά άλμπουμ φωτογραφιών. Το αρχείο που έχετε, με τις φωτογραφίες, με τα αντικείμενα που θα συλλέξετε, από ποια
χρονική περίοδο ξεκινάνε. Κοίταξε, οι φωτογραφίες είναι οι πιο... Αυτή είναι και πριν το 19ο αιώνα. Δηλαδή, στον 19ο αιώνα και τον 20ο. Έχουμε φωτογραφίες, δηλαδή και πολύ παλές. Έχουμε μία φωτογραφία που λέει, την έχουμε πάρει από παλαιό περιοδικό, ένας κύριος Αποστόλης, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της αδελφότητας των σχολιαδητών το 1769. Ωραία, και εδώ ολοκληρώνεται όλο αυτό το κέντρο το οποίο το έχετε. Πότε θα είναι έτοιμο? Κοίταξε. Εγώ πότε θα ξανάρθω για να... Για τα εγγένεια θα έρθετε τον Αύγουστο του 2024. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι όλα έτοιμα, προσπάθεια θέλει, είναι όλη προσωπική προσπάθεια και δηλαδή όλη αυτή η προετοιμασία που έχει δηλαδή πάει πίσω 20 χρόνια και μέχρι στιγμής, αλλά και το κόστος, όλο το κόστος θα είναι δικό μου. Θέλω να κλείσουμε την ξενάγηση με μια ερώτηση, γιατί αν καθίσεις εσύ θα το σκεφτείς 100 φορές να μου απαντήσεις. Για όλα αυτά που κάνατε, είχατε βοήθεια από έναν κανέναν φορέα? Όχι. Κρατικό? Όχι. Εδώ αυτό συγκεκριμένα δεν έχουμε από φορέα. Γι' αυτό εδώ που λέμε. Τώρα, εγώ δεν θέλω να είμαι και είμαι λίγο, πώς το λένε, θέλω να τα βλέπω λίγο πιο μάλιστα ανοιχτά τα μυαλά και να μην λέω ότι μάλιστα, δεν μας βοηθάει το κράτος, δεν μας βοηθάει το κράτος. Το κράτος... Γι' αυτό. Δεν ζητήσαμε και συγκεκριμένα, να πούμε, ωραία, δεν ζητήσαμε. Γι' αυτό. Από το προξενείο, από την πρεσβεία, από την ελληνική κυβέρνηση. Κοίταξε, όλοι... το προξενείο, πριν 15 χρόνια, ξέρω πόσο, έχει κάνει τη σκεπή και έχει έξω μία ταμπέλα. Αυτό να λέγεται. Ναι. Αυτό να λέγεται. Ακριβώς. Γιατί εμείς θέλουμε να τα πούμε όλα. Ακριβώς. Αυτό να λέγεται. Ναι. Η σκεπή έχει γίνει με μέρημνα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, ο Αγρόπες. Ακριβώς. Πριν 15 χρόνια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Θα πάμε τώρα. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Να κάνουμε. Σύντομη, αλλά πολύ σοβαρή. Να την κάνουμε στην βιβλιοθήκη. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Ωραία. Πολλοί από εσάς διαρωτάστε. Γιατί ρε αδερφέ, λες τους χωριάδες χωριό πρότυπο, όπως είπες και τις προάλλες στο Βαγκαλιάτε, στο Δήμο Φοινικαίων? Την απάντηση δεν θα τη δώσω εγώ. Θα τη δώσει ο Θωμάς Ωνάκας με μια συζήτηση που είχα μαζί του μέσα στη βιβλιοθήκη, πάνω στα βιβλία. Να γιατί είναι χωριό πρότυπο οι χωριάδες. Μετά αυτή την ωραία ξενάγηση που είχαμε, θα κάνουμε τώρα τη σοβαρή συζήτηση. Και πιο σοβαρή συζήτηση μέσα στα βιβλία δεν μπορεί να κάνει κανείς. Αν μη τι άλλο, Θωμάς Ωνάκας, θα συνεχίσουμε τώρα να μας πει μερικά πράγματα για το χωριό του, για τους χωριάδες. Για πώς έφτασε οι χωριάδες σε αυτή την κατάσταση, το να είναι χωριό πρότυπο. Τι διαφέρει στα άλλα, τα οργανωτικά, η ιστορία, η προϊστορία, υπάρχουν άλλοι παράγοντες, τι απ' όλα. Κύριε Νάκα, χωριό πρότυπο. Γιατί είσαστε χωριό πρότυπο? Κοιτάξτε, καταρχήν και άλλη μια φορά καλωσορίσατε και άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί εσύ Χριστάκη είσαι η γνήσια φωνή για μας, είσαι αντικειμενικός, έχεις κατανοητό λόγο για όλες τις γενιές και για όλους μας που σε ακούμε, και εγώ προσωπικά δεν σε παρακολουθώ στην τηλεόραση, αλλά κάθε Παρασκευή πρωί θα περάσω μία ώρα να σε απολαύσω. Τώρα, άλλη μία μικρή παρένθεση, το φογόνι να το επισκέπτεσαι παραπάνω και σου δίνω το λόγο μου για όποια δυσκολία έχεις σε μένα και για μετακίνηση, για όλα, να παίρνεις τηλέφωνο, γιατί πονάμε τον τόπο μας και θα κάνουμε τα πάντα. Τώρα, γιατί οι χωριάδες είναι χωριό πρότυπο? Έχει μια προϊστορία. Πρότυπο χωριό ήταν και παραμένει, σύμφωνα με τις περιόδους που έχει περάσει. Πρώτον, πριν 250 χρόνια είναι το μοναδικό χωριό τεκμηριωμένο ιστορικά που ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη την αδερφότητα σχολιαδητών.
υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου. Τα έχουμε βρει σε όλα τα αρχεία κτλ. Δεύτερον, μετά μαζί με το χλωμό, τότε ήμασταν οι μόνοι που αγοράσαμε το χωριό που ήταν Τσιφλίκι. Πάλι με τη συμβολή των συγχωριανών μας στην Κωνσταντινούπολη. Η αδερφότητα συγχωριαντητών μετά το 22 και τα λοιπά που έτυχαν αυτά τα πράγματα με την Τουρκία, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και είχε μια μεγάλη δράση και ιστορία, βοηθώντας πάντα το χωριό για την ανάπτυξη, για την υποδομή, αλλά και για την εκκλησία, για το σχολείο, πλήρωνε δασκάλους, πλήρωνε παπάδες κτλ. Μετά που αποκλείστηκε στο καθεστώς το κομμουνιστικό, να το πούμε, η αδερφότητα σχολιαριτών στην Αθήνα συνέχιζε με όσο μπορούσε, αλλά και έμεσα είτε άμεσα βοηθούσε το χωριό στέλνοντας δολάρια σε οικογένειες οι οποίες ήταν παντός τα πρώτα χρόνια, σε οικογένειες πιο φτωχές. Με το άνοιγμα των συνόρων δραστηριοποιήθηκε πολύ και σωστά. Τώρα πριν από αυτό πάλι, γιατί ήμασταν πρότυπο και πότε ήμασταν. Ήμασταν πρότυπο γιατί εμείς πρώτοι το 1960 έκαναμε τον πρώτο υδροελεκτρικό σταθμό στις χωριάδες με τα νερά που τρέχαν στο λάκκο του Μητσούρκου. Και τότε μας βοήθησαν η διασπορά των σχωριαδητών στα Τύρανα, στην Αυλώνα, στη Σκόντρα και με υποδομή και με χρήματα και με μεσολάβηση για όλα τα υλικά. Ήμασταν οι πρώτοι που το 1972 εδώ ήρθε το νερό από το βουνό με τη συμβολή και όλων των σχωριαδητών από όλη την Αλβανία. Εφόσον έγινε όλη η προετοιμασία και ήρθαν όλα τα υλικά και είχαν γίνει πολλές εργασίες, επήραν την άδεια τον Αύγουστο και ήρθαν πάνω από 200 άτομα και εκτός από το νερό, εδώ ήφεραν τον πολιτισμό. Αυτή η επιτροπή που αποταλώνταν από τον Κόλλα Παπά, τον Θωμά Τέλο, τον Νότι Νταλέ, τον Κώστη Σιούτη και άλλους, έκαμε μια δουλειά, έφερε εδώ υποδομή. Έφερε κρεβάτια, έφερε κουβέρτες, φτιάξαμε πλατείες, φτιάξαμε δρόμους, φτιάξαν παιδικό σταθμό. Και αυτό συνέχισε, εκτός που έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνη τον μήνα που έγινε, δηλαδή και ήρθε το νερό και έγινε μεγάλη γι' αυτό και είχε μεγάλη στήριξη και από το κράτος. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός που το έκανε μόνο οι σχωριάδες. Άλλο ύστερα, οι σχωριάδες ήταν πάντα ψωμότοπος. Ο κάμπος των σχωριάτων κρατούσε όλο το πογόνι. Γι' αυτό οι σχωριαδίτες δεν ήταν τόσο πολύ ξενιτεμένοι, όπως οι σοπικιώτες, οι τσατιστινοί, που δεν τους κρατούσε ο τόπος και έπαιρναν την ξενιτιά και την τέχνη του βαρελά κτλ. Οι πολυτσανίτες και αυτοί ασχολούνταν περισσότερο με το εμπόριο και με άλλα. Ενώ οι σχωριαδίτες ήταν πιο πολλοί και στον καιρό του συνεταιρισμού η βάση του συνεταιρισμού ήταν οι σχωριάδες. Εμείς ήμασταν πρώτοι όχι μόνο στο νόμο Αργυροκάστρου αλλά και παραπέρα για την απόδοση στο Καλαμπόκι. Είχαμε πάρει και τίτλο ήρωας σοσιαλιστικής δουλειάς. Δηλαδή οι σχωριάδες ήταν πρώτοι. Ήταν πρώτοι στην εργατικότητα, ήταν πρώτοι στη φιλοξενία. Όποιος ερχόταν στο πογόνι εκείνη την περίοδο, θέλει να ήταν οδηγός, τρακτερίστας, είτε ό,τι να ήταν ακόμα και που ερχόταν, ήθελαν να έρθουν στις σχωριάδες, γιατί οι σχωριάδες ήταν φιλόξενοι. Θα σε έπαιρναν στο σπίτι σου και ψωμί, τυρί και κρεμμύδι που λένε και φιλοξενία. Πάμε τώρα από το 90 και μετά, που αρχίζει μια νέα περίοδο. Εκεί είναι η δυσκολία η μεγάλη. Μπράβο. Στα πρώτα χρόνια που όλοι ξενιτευτήκαμε, είχαμε τη στήριξη της αδελφότητας και συνάμα της γερόντισσας Μαρία Ελένη Καλέμη, που είναι από το χωριό μας, και του Γιάννη Τσαμπέρη, που ήταν πρόεδρος της αδελφότητας, οι οποίοι έφεραν πολλές βοήθειες εδώ.
σε τροφήματα, σε ρούχα, σε λεφτά, σε ανήμπορες οικογένειες. Μπόρεσαν ακόμα τότε να παίρνουν και ένα νοσοκόμο χωριανό μας, τον Παναγιώτη Νταλέ από τα Τύρανα, να μένει εδώ και τον πλήρωναν για τις ανάγκες της τότε που υπήρχαν εδώ ηλικιωμένοι κτλ. Ξεκίνησε μεγάλη προσπάθεια για την ανέγερση της εκκλησίας η οποία είχε κατεδαφιστεί. Ήτανε αυλόγυρος του σχολείου. Μαζεύτηκαν λεφτά από την διασπορά, γιατί εμείς πήγαμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο, δεν είχαμε η διασπορά και Αμερικής και Ελλάδος, αλλά και με τη μεγάλη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κύριου Αναστασίου, το 97 εγκαινιάσαμε την εκκλησία μας. Μια πολύ καλή εκκλησία, μεγάλη εκκλησία και σιγά σιγά την εμπλουτίσαμε και σήμερα είναι ένα στολίδι. Υπήρχαν δυσκολίες μέχρι το 2000 που άρχισαν μετά πέρασε στα χέρια τα δικά μας η αδελφότητα, δηλαδή οι σχοριαδίτες της Διασποράς μεγάλωναν και μας έδωσαν τη σκυτάλη σε εμάς. Αρχίσαμε λιγάκι επί του πρακτικού και πιο πολύ δώσαμε έμφαση να φτιάξουμε τα σπίτια μας και σιγά σιγά και το χωριό. Δηλαδή οι σχοριάδες δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ανακαινιστεί, που να μην έχει γίνει λειτουργικό, γιατί έχει το νερό, γιατί έχει... Είναι η καλύτερη τοποθεσία, δηλαδή από όλα τα χωριά του Πογνιού, την καλύτερη τοποθεσία που μπορεί κάτι να κάνεις είναι οι σχοριάδες. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το 2004, ξεκίνησε το περιοδικό. Το περιοδικό, γιατί το λέω ότι είναι πρότυπο, γιατί δεν υπάρχει άλλο χωριό που να έχει περιοδικό. Έχουν πολλοί που έχουν εφημερίδα, τετρασέλιδη που λένε. Το περιοδικό ξεκίνησε 16-σέλιδο, και έφτασε σήμερα να είναι χρονέο μεν, αλλά με 350 σελίδες. Και το περιοδικό είναι αυτό που πηγαίνοντας σε όλα τα σπίτια και σε όλους τους σχοριαδίτες και εμείς, πρώτο αναγνωρίσει το χωριό μας, πήρε όνομα, και δεύτερον βλέποντας ότι γίνεται έργο, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη να μας δίνουν τα λεφτά, γιατί ξέρουν ότι πάνε εκεί που πρέπει. Και γράφονται στο περιοδικό όλα τα έξοδα και τα έσοδα και σήμερα είναι, πώς λέμε, σφυράμε και μας δίνουν τα λεφτά. Και πολλοί μας παίρνουν τηλέφωνο να μας δώσουν λεφτά. Η διαφάνεια κτίζει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συνάμα, για να το περάσω λιγάκι για την αναγνώριση, με την ίδρυση των εκτόσεων σχοριάδων που έχω κάνει εγώ και είναι αφιλοκερδός όλα, βοήθησε πάρα πολύ για τη συλλογή των αρχείων. Και αυτό που λέμε ότι έχω πολύ υλικό είναι και χάρη του περιοδικού. Γιατί οποιοδήποτε είχε υλικό το έδινε σε μένα για να το εκδώσω, να το έχω στην κατοχή μου, γιατί ξέρει ότι σε μένα δεν θα χαθεί. Και θα σας πω ότι είναι τιμή για μένα. Ο πρώτος που μου έδωσε αυτό ήταν ο Νάτσι Μπόλος. Μου λέει, πάρτα παιδί μου, γιατί μόνο σε σένα μπορώ να τα εμπιστευτώ, γιατί αυτά θα πάνε στα σκουπίδια μόλις φύγω εγώ από τη ζωή. Αυτό μου έδωσε, και θα σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που το έχω ζητήσει τα αρχεία και να μην μου τα δώσει, γιατί ξέρει ότι είναι σε σωστά χέρια. Το αρχείο του Δημήτρη Βεντούλη, που είναι χιλιάδες των χιλιάδων σελίδων, είναι στα χέρια μου. Γιατί και ο Χριστόφορος Βεντούλης που ήταν, αυτά είπε στον άνυψό του, όλα κράτατα, ό,τι κι αν έχω, τα βιβλία για τα αρχεία θα τα δώσω στο Θωμά. Τόσο πολύ ωραία μου αναπτύξατε το θέμα για να πείσετε εμένα, βέβαια, για τους τηλεθεατές μας, γιατί οι σχοριάδες είναι χωρίο πρότυπο. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με δύο ερωτήσεις και παρακαλώ σύντομα, διότι ο χρόνος της εκπομπής 60 λεπτά είναι για άλλα θέματα. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε για την πρωτοβουλία με το ημερολόγιο. Η διαδρομή του ψωμιού 2024 το κάνατε για την ανακαίνιση της εκκλησίας. Γιατί ακριβώς επιλέξατε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, έχει μια συνέχεια.
Εδώ υπάρχουν, εδώ για τις χωριάδες, υπάρχουν διάφορα ταμεία που χειριζόμαστε, που το ένα δεν μπλέκεται με το άλλο. Είναι το ταμείο της αδερφότητας και όπως βλέπετε εδώ στο σχολείο συμβάλλει αδερφότητα με αυτά που έχει. Είναι το ταμείο του χωριού, όποιος μας δίνει και ό,τι μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι το ταμείο της εκκλησίας που είναι σε συνδυασμό με τον έρανο που έχω ξεκινήσει εγώ από το 2014 και έχουμε μαζέψει πάνω από 30 εκατομμύρια λεκ παλιά. Και με αυτό τον έρανο της εκκλησίας φτιάξαμε όλο τον αυλόγυρο της εκκλησίας που ήταν οι τείχοι κρεμισμένοι που ήταν αυτά και μέσα στην εκκλησία και αγιογραφίες με προσφορές και με οτιδήποτε, αλλά και τα εξοπλίσια. Ανακαινήσαμε την Αγία Σωτήρα. Τώρα έκανα έναν έρανο, το λέω έκανα γιατί η πρωτοβουλία δική μου είναι, και μέσα σε 2 μήνες έμασα 14.000 ευρώ και χτίσαμε τον Άγιο Νικόλα της Πάρας. Τι γίνεται όμως, για να βρούμε τρόπο να αντλήσουμε λεφτά, πάντα το μυαλό μας προσπαθεί να βγάλει κάτι καινούριο. Πριν 5-4 χρόνια είχαμε το λαχείο. Λαχιοφόρα αγορά που δεν είναι, γι' αυτό είναι πρότυπο. Εμάσαμε τότε 32.000, δώσαμε και δώρο, δώσαμε αυτά, 22, κάναμε τόσες δουλειές. Το θυμάμαι, έχω αγοράσει εγώ λαχιό. Μπράβο. Ναι. Μεγάλη ευχαριστώ. Μπράβο. Γι' αυτό το λέμε τώρα ότι είναι πρότυπο, δηλαδή δεν το έχει κάνει άλλος. Μπράβο. Και εδώ τώρα, εγώ, λόγω την υποδομή την έχω. Έχω τη δουλειά μου, τις εκδόσεις μου, όλα αυτά. Σκέφτηκα και λέω ότι να κάνουμε ένα ημερολόγιο το οποίο θα το πουλήσουμε. Και τι θα κάνουμε, είναι με ιερό σκοπό, να κάνουμε την αγιογράφηση της εκκλησίας. Και ξεκινήσαμε. Αλλά εγώ ξεκίνησα, πήγα ακόμα και στα Τύρα να το παρουσιάσω. Το ότι ο τρόπος, το έχουμε παρουσιάσει στην εκπομπή, το ότι ο τρόπος είναι πρότυπο και εφεύρεση, εγώ το γνωρίζω. Το θέμα... Γιατί είναι το ψωμιό, να σου πω. Γιατί σκοπεύω να κάνω πολλά θέματα. Αυτό θα είναι μια σειρά. Του χρόνου μπορεί να είναι ο δρόμος του κρασού, ο δρόμος του γάλακτος, ο δρόμος του... κατάλαβες, να γίνει μια σειρά κάθε χρόνο με τέτοιο σκοπό, γιατί το κόστος όλο είναι δικό μου. Εγώ θα τα πουλήσω, εγώ θα τα εισπράξω και εγώ θα τα βάλω στην εργασία. Γιατί το λέω εγώ, γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ένας μεγάλος συντονισμός που έχω με αδελφότητα, κοινότητα, όπως είπες, και Εκκλησιαστική Επιτροπή. Από την άλλη υπάρχει όμως αυτό το τυχερό των σχοριάδων που εγώ είμαι μέρα νύχτα για τις σχοριάδες. Έχω ενταχθεί και με το χρόνο μου και με την ψυχή μου και με τα λεφτά μου. Γι' αυτό δεν θέλω να καυχαίμαι, αλλά είναι τυχερό για τις χωριάδες, γιατί μπορεί να έχεις τα χρήματα, αλλά ποιος θα τα βάλει σε... ποιος θα τα κινήσει, ποιος θα τα κινήσει αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση. Κάθε χωριό έχει σημείο αναφοράς προσωπικότητες. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, να μου αραδιάσετε, δεν θέλω να πω 2, 3, 5, όσες εσείς νομίζετε, προσωπικότητες διαχρονικά και ιστορικά των σχωριάδων. Ποιες θα ξεχωρίζατε? Εγώ καταρχήν θα ξεχωρίσω αυτόν που σας είπα για τη φωτογραφία, που ήταν ο ιδρυτής, ένας από τους ιδρυτές της αδερφότητας Αποστόλης Οικονόμου. Μετά θα πάω στον Κωνσταντίνο Μπεκιάρης, ο οποίος ήταν καθηγητής θεολόγος, άτεκνος, ο οποίος εμείς τον έχουμε... δηλαδή είναι πρότυπο για τις χωριάδες, γιατί τον θυμόμαστε κάθε Κυριακή που πάμε στην εκκλησία. Είναι η εικόνα του Μπεκιάρη, την οποία την έχει φέρει από την Κωνσταντινούπολη και είναι ένα στολίδι. Αυτός όμως την περιουσία του την άφησε στο Σύνδεσμο Πογονησίων στην Αθήνα. Ένα οικόπεδο μεγάλο, το οποίο με πολύ κόπο το έχουμε κερδίσει σαν πογόνι, γιατί είχε διαμάχες και τα λοιπά. Άλλος. Μετά είναι ο Δημοσθένης Χαρτζόλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος βουλευτής του Πογονίου στο Αλβανικό Κοινοβούλιο. Είναι ο Δημήτριος Μπεντούλης, μέγας διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, με όλη τη σημασία της λέξεως, ένας, ο καλύτερος των καλύτερων.
είναι ο Δημήτρης Βαμπάκος, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του Ινστιτούτου της βετεριναρίας, να το πω εγώ, στην Αλβανία, στην ιατρική, και ο οποίος έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα πολλά εμβόλια προπαντός της πλάσιας και τα λοιπά, και είχε πάρει και παγκόσμια βραβεία. Μετά έχουμε τον Γιάννη τον Τσαμπέρη. Ο Γιάννη Τσαμπέρης από τις χωριάδες που έχει διατελέσει και πρόεδρος Πανεπιρωτικής και πρόεδρος Αδελφότητας και ήταν ένας από τους προτεργάτες για τα δικαιώματα και τα λοιπά. Μετά έχουμε την γερόντισά μας, τη Μαρία Ελένη Καλέμη, μαζί με τις αδερφές, που είναι ένας άγιος άνθρωπος και άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει πολύ. Τέχνη, πολιτισμό, αθλητισμό. Τον Περικλίδα. Σέντερ μπακ τον Τυράννο του 17 Νοέμβρη. Διεθνής ποδοσφαιριστής. Είχαμε και στον πολιτισμό και σε αυτά τώρα δεν κάπου... Λέτε τόσους πολλούς που γι' αυτό κοίταξε, όταν έχεις τις ρίζες, έχει το προζύμι, να το πω λαϊκά, φτιάχνεις. Όταν έχεις προζύμι, αν έχεις θέληση, βούληση, μυαλό, σκέψη, φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Και το, πώς το λένε, είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε πρωτομές. Τη σήμερα ημέρα, δηλαδή με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κύριε Νάκα. Και πολλά άλλα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, όχι μόνο για τη συνέντευξη, όχι μόνο για τα καλά λόγια που είπατε για την εκπομπή. Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου υπηρέτη, διότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Και αν δεν γίνεις υπηρέτης, δεν μπορεί να λειτουργήσει ποτέ. Αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω τον χώρο το δικό μας, την εθνική ελληνική μοινότητα. Όσο μπορώ, θα τρέχω. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που να μας βοηθούν, θα τρέχουμε ακόμη παραπάνω. Θα πετάμε. Οπότε, εις το υπανιδύν, θα ξανάρθουμε εδώ στο χωριό σας. Μου δώσατε έναν προορισμό το 2024, τον Αύγουστο. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουμε πολύ πιο νωρίς. Όχι, θα έρθεις, γιατί θα κάνουμε την πρώτη λειτουργία στο εκκλησάκι της Πάρας σε 10-15 μέρες και θα μας θυμίσει με την παρουσία και η πρέσβης και ο πρόξενος και ο δήμαρχος και πολλοί άλλοι, γιατί είναι μια προσπάθεια στην κορφή του βουνού να ανοίξουμε ένα δρόμο ο οποίος ήταν μεν, αλλά ήταν 30 χρόνια κλειστός με πολλές δυσκολίες, αλλά έγινε πραγματικότητα. Και να το ξέρεις ότι ναι μεν είπες ότι αγαπάς τον τόπο, τη δημοσιογραφία και τα λοιπά, την αγαπάς τη δημοσιογραφία πραγματικά και την κάνεις. Γιατί πολλοί προσπαθούν να την κάνουν, αλλά δεν την κάνουν με αυτό το πάθος που την κάνεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Me duele.
Σε πολλές χάρες που πήγα, Βερβελή, μεγάλα βελή, Βερβελά και μουγραμμένο. Τέτοια αντρογένο δεν είδα, Βερβελή, καλό βελή, Βερβελά και μουγραμμένο. Όπως ταιριάξαν στο πόι, Βερβελή, καλό βελή, Βερβελά και μουγραμμένο. Να ταιριάξουν και στη γνώμη, Βερβελή, καλό βελή, Βερβελά και μουγραμμένο. Εξοπλά, μωρέ, εξοπλά, εξοπλά δεν έχω ρε. Εξοπλά, μωρέ, εξοπλά, εξοπλά δεν έχω ρε. Εξοπλά δεν έχω ρε, κέντρο ρε, λόγι ρε.
Και εμείς θα τα μάθουμε.